αν υπάρχει κάποιος που χρησιμοποιεί σκληρή ρητορική, είναι η δήλωση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, όπου επιχειρεί να δημιουργήσει λαθασμένες εντυπώσεις για να εξυπηρετήσει δικές του σκοπιμότητες και δικές του αδυναμίες σε σχέση με τον ρόλο της Κύπρου και της Ελλάδας. Επαναλαμβάνω, η Κύπρος, ναι, είναι κέντρο επιχειρήσεων για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, αυτό αποδεικνύεται καθημερινά, αλλά και για εκένωση άμαχου πληθυσμού από την περιοχή. Το πράξαμε στο παρελθόν, μακάρι να μην προκύψει ανάγκη, αλλά αν προκύψει ανάγκη και πάλι θα ανταποκριθούμε σε αυτή την ανθρωπιστική μας υποχρέωση. Βλέπουμε το ρόλο μας στην περιοχή, σε αντίθεση μάλιστα και με την Τουρκία, να αναφέρω, και αυτό είναι ένδειξη και των δηλώσεων που έγιναν από τον κύριο Φιτάν. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι όχι μόνο το εγκύτερο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή, αλλά είναι η μοναδική χώρα της περιοχής που διατηρεί άριστες σχέσεις με όλα τα γειτονικά κράτη. Κάτι που δεν συμβαίνει με την Τουρκία και δεν συμβαίνει μόνο σε σχέση με το Ισραήλ, συμβαίνει και σε σχέση με πολλά αραβικά κράτη.